Από χαρές σε χαρές θα πάμε πάλι, παιδιά. Γιατί πολύ έχουμε πολύ χαρά, πολύ γάμου. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί μπορεί ο Στέφανος Κασελάκης με τον Τάιλερ να κάνουν γυμναστική πριν το γάμο. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργαν. Γρηγόρης δεν λέγεται. Ναι. Ο Γρηγόρης Μόργαν κάνουν σερφ. Ανέβασε ένα πολύ ωραίο βίντεο στο Instagram. Και μάλιστα έχω να σας πω, ανταλλάζω και ένα πολύ έτσι ωραίο καυτό φιλί στην κάμερα. Για να του δούμε. Πού είναι καλέ το φίλι, περιμένω το φίλι. Δεν ήταν βίντεο, ήταν αυτές οι εικόνες πολύ ωραίες. Εδώ πέρα βλέπω την Ευρυδίκη να ετοιμάζεται. Γενικά τους αρέσουν πάρα πολύ τα θαλάσσια σπορ και ανεβάζουν συνέχεια υλικό από τη θάλασσα και από διάφορα πράγματα που κάνουν. Είναι αυτή η στιγμή εδώ πέρα που έρχονται πολύ πολύ κοντά στο τέλος και έτσι ανταλλάζουν. Νομίζω είναι πρώτη φορά που τους βλέπουμε. Να το. Παιδιά, είναι εκπληκτική η Ευρυδίκη στο σερφ. Είδα το βίντεο. Το πώς, ας πούμε, έχει ανέβει στη σανίδα και πώς έκανε με τα κύματα, δεν την είχα ξαναδεί. Ναι, για το γάμο όμως, και δεν είναι και εύκολο, για το γάμο. Δεν έχει επιβεβαιωθεί, νομίζω, ακόμα επίσημα. Περιμένουμε να δούμε και εμείς τώρα από το Instagram. Τι να κάνουν, να δείτε μπουμπονιέρες πάνω στη σανίδα. Όχι, να πούνε, ρε παιδί μου, ισχύει, όχι, δεν ξέρω, δεν έχουμε ακούσει κάτι επίσημο. Νομίζω ότι η Ευρυδίκη δεν θα μπει στη διαδικασία να επιβεβαιώσει. Να μας πούνε, παντρεύεται ο αδερφός μου, αδερφή μου, κάτι. Ωραίο αυτό, αντιπερισπασμός. Για μερικές μέρες πριν το γάμο να κάνουν σερφ και να δίνουν φιλιά στη θάλασσα και στο ηλιοβασίλεμα, τους βλέπω χαλαρούς. Αν και ο γάμος θα είναι χαλαρός. Αυτό που είπαμε. Beach bar, πυροτεχνήματα, ηλιοβασίλεμα. Νομίζω ότι θα επιτρέπονται κινητά σε αυτό το γάμο. Ναι. Πιστεύω, ναι. Τώρα ξέρετε, αν ήταν όλες οι ομοειδείς με εμάς εκπομπές στον αέρα, ξέρετε ποιον θα κυνηγούσαν οι κάμερες για δήλωση. Για πες. Ναι, μην το πεις, ξέρουμε. Α, ναι, ναι, ξέρουμε. Τραγικό. Δεν συνδέεται. Όχι όλες. Δεν θα κυνηγούσαν τον Κωνσταντίνο Βασάλο, τι να μην το πεις. Όχι όλες οι εκπομπές. Όλες όχι. Όχι όλες. Συγκεκριμένες, ναι, σίγουρα. Καλά. Οι 9 στις 10. Δεν το λέω για κακό, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν ξέρω να πιάσει τον πρώην. Είναι ωραίο να πιάσει τον πρώην τώρα, να τον ρωτήσει για το γάμο τη πρώην. Έλα τώρα, τώρα. Έχουμε δείξει χειρότερα. Παιδιά, πριν 7 λεπτά αναρωτιόμασταν για τα παιδιά του κύριου Πατούλη που θα κάνει με την Μαρίνα Σταυράκη. Αν θα εκεί όμω υπάρχει και μια άλλη κατάσταση. Αλλά τώρα, α πούμε. Το άλλο είναι πιο σοβαρό. Εντάξει, τώρα ξέρεις, θα σ' άρεσε τώρα να παντρευόσουν εσύ και να πάμε σε μια πρώην σου να τη ρωτήσουμε. Όχι, δεν θα μ' άρεσε. Είπα αν θα γίνει. Δεν είπα αν μ' αρέσει. Τι μ' αρέσει. Και βασικά θεωρώ ότι είναι τίποτα. Πάρα πολύ άβολο όλο αυτό. Άβολο! Ναι, λοιπόν, να δεις πόσα απεσήματα θα έχει ο Βασάλος για να το ρωτάνε. Εντάξει, ναι, αν δεν έχει κανένα παιδί, θα έχει. Αλλά λέει, χαμός θα γίνει. Η ίντριγκα είναι η ζωή των εκπομπών όλων και τη δική μα εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Πάμε παρακάτω, Κωνσταντίνε μου. Θα σα πάω λοιπόν στη δόκισσα νομικού. Sorry, Μάρτσα. Ναι, αλλά χα. Το πιάσα εγώ. Το πιάσα στον αέρα. Η δόκισσα νομικού, την οποία νομίζω ότι την είχα χάσει λίγο από τα social media. Επέστρεψε λοιπόν η δόκισσα νομικού στα social και ανέβασε κάποιε φωτογραφίε εκεί που είναι με την οικογένειά τη, έτσι πολύ τρυφερέ, που είναι όλοι μαζί με τον σύζυγό τη Δημήτρη Θεοδωρίδη, αλλά και με τα παιδιά τη. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω γιατί την είχα χάσει εγώ τόσο πολύ. Ίσως δεν μου έβγαζε. Είχε κάνει μια μικρή εποχή. Έμπαινες κάθε μέρα, δεν έχει βάλει δούξα κάτι. Σου βγάζουν τα story και κάποιοι άνθρωποι, ξέρεις, δεν ανεβάζουν και πολύ συχνά. Καλά κάνουν, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση. Πάντως τη ζήλεψα τις διακοπές της δόκιζας νομικού. Είναι τώρα σε ποιο μέρος δεν ξέρω. Κάπου μπορεί να είναι στο... Βάλια. Κάπου, στο δεν ξέρω στο πού. Εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Πάντως ζήλεψε γιατί είναι χειμώνας εκεί, δεν ξέρω, ήταν και... Πολύ πιο ήρεμη είναι γενικότερα από πριν, πάντως. Καλά, όλοι όταν κάνουμε διακοπές είμαστε χαλαροί και... Όχι, μια υποθέτουμε, ρε παιδί μου. Oh. Βλέπω το ότι φοράει, ας πούμε, μακριμάνικο, σε κάποια χώρα ενδεχομένως που είναι διαφορετικές θερμοκρασίες. Θα έχεις πάει Αλεξανδρούπολη τον άνθρωπο, όχι. Το ζακέτο σου, το θέλεις. Καλέ, εγώ μέχρι το πάνω διακοφτό πήγα και φορούσα ζακέτα. Τι λέτε. Μπες στο πάνω διακοφτό, δεν φορά ζακέτα. 11 η ώρα διακοφτό με ζακέτα. Πώς. Η δόκισσα συνεχίζει τις συνεργασίες της. Δεν έχει ακόμα. Νομίζω ότι τηλεοπτικά δεν θα τη δούμε κάπου σύντομα. Νομίζω έχει επιλέξει την κοπέλα. Δεν έχει αφήσει τη δόκισσα πίσω τη τώρα. Τελευταία φορά ήταν λίγο, ξέρετε. Λίγο τζιέ. Έχει τη ζωή τη μια χαρά. Αυτολογείται συνεργασίες της και προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Και ευτυχισμένη. Κούκλα ευτυχισμένη και εκτός τηλεόρασης είναι και η επόμενη φίλη τη εκπομπή. Ακριβώς. Εκτός τηλεόρασης, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο. Διότι Instagramική νηστεία έκανε και η Ελένη Μενεγάκη τις τελευταίες μέρες, τελευταία εβδομάδα. Δεν είχε ανεβάσει τίποτα. Και πορείες στο Σύνταγμα λέγανε πού είναι η Ελένη Μενεγάκη. Ανέβασε λοιπόν φωτογραφία χωρίς μαγιό, με casual καλοκαιρινό στυλ, ελαφρύ μακιγιάζ από ένα γεύμα. Και έγραψε στη φωτογραφία από κάτω. Τι έγραψε, Λάμπρο Μαριάντα. Hello.
Α, έκανε μεγάλες δηλώσεις. Τι λες ρε εσύ, να βγει και απόφθεγμα. Λένε με λεγάκι 2024 μετά Χριστό και λόγω. Ότι δεν την, όχι την ενδιαφέρει, δεν την βλέπουμε καθόλου αγχωμένη. Την βλέπουμε χαλαρή, πανέμορφη στην Άνδρο. Θα έρθουν τα τηλεοπτικά. Αργήσουν, δεν αργήσουν, είναι στα καλύτερά της. Το έχει πει η Ελένη Μενεγάκη, το είχε πει και στην εκπομπή της, όταν είχε πάει καλεσμένος. Ποιος είχε πάει, θυμίστε μου λίγο, και την είχε ρωτήσει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, νομίζω, που είχε πάει στην εκπομπή. Είχε γυρίσει και είχε πει η Ελένη ότι όταν υπάρξει κάτι και οι συνθήκες είναι τέτοιες που με κάνουν να μπορώ να επιστρέψω, θα το κάνω. Που σημαίνει ότι η Ελένη έχει συγκεκριμένο πλαίσιο στο μυαλό της και ποιες είναι οι συνθήκες που θα επιστρέψει, να είναι ένα κανάλι, οι συνεργασίες. Να τις δεχτεί ένα κανάλι, σωστά. Μιλάμε για την Ελένη Μενεγάκη, έτσι δεν μιλάμε τώρα για μια απλή παρουσιάστρια. Ναι, το έχουμε καταλάβει, το γράφει από κάτω. Ναι, ενώ ότι το μέγεθος είναι μεγάλο, δεν είναι ότι ξέρεις. Δεν θα είναι πάντως, ότι παντός καιρού η Ελένη μπορεί να επιστρέψει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτό θέλω να πω. Περνάει και μια δύσκολη φάση τηλεόραση γενικά. Όταν θέλει, όποτε θέλει. Τώρα αυτό. Και θα λιβανίζουμε άλλο ένα χρόνο όλες τις εκπομπές. Τι θα γίνει με την Ελένη. Αφήστε την γυναίκα να κάνει. Καλά, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Θα ξεκινήσει λοιπόν που θα δούμε εκπομπές, που θα συζητάμε για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ από το Σεπτέμβριο για το τι θα γίνει του χρόνου το καλοκαίρι. Οπότε μην ξαφνιάζεσαι γιατί όλοι του χρόνου. Νομίζω ο κόσμος βαριέται να ακούει πράγματα τα οποία. Κάνει λάθος, δεν φαίνεται να βαριέται. Τον ενδιαφέρει.